Διανύουμε μία περίοδο που οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι βιοπαλαιστές αγρότες, η νεολαία, οι συνταξιούχοι, η πλειοψηφία του λαού μας βιώνουν μία ανελαίτη επίδεση από την προωθούμενη αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης που αγγίζει όλες τις πτυχές της ζωής μας. Πολιτική που έρχεται και επιδεινώνει περαιτέρω τη ζωή του λαού της περιοχής μας μετά την τραγωδία που έζησε η περιοχή μας λόγω των εκτεταμένων πλημμυρών προεφταμίνου που είχαν ως αποτέλεσμα το χαμό 18 συνανθρώπων μας, τις τεράστιες καταστροφές σε υποδομές, στην αγροτική παραγωγή, το πνίξιμο του κάμπου, χωριών συνοικιών στη Λάρισα, στο Βόλο και άλλα. Και αυτό που αποτυπώθηκε και αναδείχθηκε εκείνες τις ημέρες ήταν η απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, η απουσία επαρκών μέτρων πρόληψης, η απουσία επαρκών υποδομών, η απουσία κατάλληλου, εκπαιδευμένου και επαρκού σε αριθμού μόνιμου προσωπικού για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Αναδείχθηκε όμως με τον πιο τραγικό τρόπο και το γεγονός το ότι το κράτος ως ενιαίος μηχανισμός, κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμη, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά τις εκδηλώσεις των φυσικών φαινομένων, προστατεύοντας το λαό. Και αυτό δεν οφείλεται σε ανικανότητα πρόβλεψης, αλλά σε πολιτική επιλογή, εγκληματική πολιτική, για το πού θα κατανεμηθούν οι πόροι με βάση τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Γιατί όπως δείχνει η ίδια η πραγματικότητα, το ίδιο το αστικό κράτος που είναι ικανότατο να διασφαλίζει ρεκόρ επενδύσεων και κερδών στους μεγάλους ομίλους, την ίδια στιγμή είναι ανίκανο να μας προφυλάξει από την ακρίβεια για την ενεργειακή φτώχεια. Ένα κράτος πολύ ικανό να υπονομεύει απεργίες και να καταστέλει διαδηλώσεις και ταυτόχρονα εμφανίζεται ανίκανο να μας προστατεύει από τις συνέπειες των σεισμών. Δείτε τι γίνεται 3 χρόνια μετά στην περιοχή του Τυρνάβου, της Ελασσόνας, στα Τρίκαλα ή αντίστοιχα από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές. Έχουμε ένα κράτος ικανό να στηρίζει την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων και ακριβώς για τον ίδιο λόγο εχθρικό απέναντί μας πρόθυμο να θυσιάσει τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας. Ένα κράτος, αστικό κράτος, και οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν, που στη λογική του κόστους ωφέλους, στα πλαίσια των στρατηγικών επιλογών Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων, κρίνει ότι είναι πιο φθηνές οι αποζημιώσεις ψίχουλα για τις πλημμύρες από το να υπάρχει σχεδιασμός για την αντιπλημμυρική προστασία συνδυαστικά με τους άλλους κινδύνους, όπως και η κατασκευή των ανάλογων αναγκαίων έργων. Αυτή την κατεύθυνση εξάλλου υπηρετεί και το πολυδιαφωμιζόμενο Ολλανδικό σχέδιο. Γίνεται λόγος λοιπόν για ένα κράτος που τιμολογεί τη ζωή και την υγεία μας, εμπορευματοποιώντας και ιδιωτικοποιώντας την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, τον αθλητισμό, όπως καταγγέλουν μέσω του ψηφίσματος που μας κατέθεσαν πριν από λίγο διάστημα, οι αθλητικοί φορείς, οι αθλούμενοι και οι οικογένειές τους της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, για δωρεάν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από όλα τα αθλητικά σωματεία και τους αθλούμενους ενάντια στα χαράτσα που πάνε να επιβάλλουν. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε 2 μήνες πριν τις ευρωεκλογές. Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς που βρεθήκαμε μαζί όλο το προηγούμενο διάστημα, στους αγώνες μέσα από τους συλλόγους, τα σωματεία, τα μπλόκα του αγώνα των αγροτών, στις επιτροπές αγώνα, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που διαρκώς οξύνονται. Κάποιοι από εσάς μπορεί να μην συμφωνείτε σε όλα με το ΚΚΕ. Εδώ είμαστε όμως να τα συζητήσουμε, να σας πούμε τις θέσεις μας, να λύσουμε απορίες, προβληματισμούς, να συζητήσουμε για τις αγωνίες σας. Συγχρόνως όμως σας λέμε πως η ελπίδα για το λαό δεν βρίσκεται σε κανένα από τα σχέδια των κομμάτων του συστήματος. Δεν βρίσκεται φυσικά ούτε στην ενίσχυση μέσω της ψήφου διαμαρτυρίας ακροδεξιών δυνάμεων που έχει αποδειχθεί και στην πρόσφατη ιστορία της χώρας ότι αποτελούν τα πιο φανατικά στηρίγματα του συστήματος, που τάσσονται υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν υπερψηφίσει στο Ευρωκοινοβούλιο όλες τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις. Η αποτυχία αυτών των σχεδίων είναι αναγκαία προϋπόθεση για να δυναμώσουν και άλλο οι λαϊκοί αγώνες και διεκδικήσεις. Η μόνη πραγματική αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή επέλαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και η μόνη ελπίδα
για να βελτιωθεί η ζωή μας σήμερα, για να ανοίξουμε ένα ριζικά διαφορετικό ελπιδοφόρο δρόμο για το αύριο. Με παρακαταθήκη τους αγώνες όλου του προηγούμενου διαστήματος, της εργατικής τάξης, των αγροτών, των φοιτητών, των μαθητών, της πλειοψηφίας του λαού μας, με κορυφαίο σταθμό την 28η Φλεβάρη, να δυναμώσουμε σε μαζικότητα και ένταση με νέους σημαντικούς σταθμούς τις γενικές απεργίες στις 17 Απρίλη και της Πρωτομαγιάς, στοχεύοντας πιο αποφασιστικά την κυρίαρχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που θυσιάζει σε όλους τους τομείς της ζωής μας τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Και ακριβώς εκεί όπου χτίζεται η πραγματική ενότητα και αλλάζουν συνειδήσεις, το ΚΚΕ θα συνεχίσει να καταθέτει όλες του τις δυνάμεις. Η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυσή του στις ευρωεκλογές του Ιουνίου θα είναι η καλύτερη συμβολή σε αυτή την υπόθεση, για να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά το σύνθημα που γεννήθηκε μέσα στο λαϊκό και νεολαιούστικο ξέσπασμα οργής πριν ακριβώς έναν χρόνο, λίγες ώρες μετά το έγκλημα των Τεμπών. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας.